Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο πιο ανάλαφρο θέμα. Τώρα που το σκέφτουμε, ίσως να μην είναι και τόσο ανάλαφρο, γιατί αφορά στη μεταβίβαση βάρους από τον έναν άνθρωπο στον άλλον μέσω της χειριστικής μεθόδου του να προσποιείται κάποιος Ανικανότητα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν σε προηγούμενα βίντεο στο κανάλι για τον όρο της μαθημένης αβοηθησίας που στα αγγλικά είναι learned helplessness και θα βάλω δύο-τρία links με βίντεο που έχουν θέμα τη μαθημένη αβοηθησία στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να τα επισκεφτείτε είτε να τα δείτε για πρώτη φορά είτε για να τα θυμηθείτε ε, Αυτός ο όρος προσωμιάζει κάπως αλλά είναι διαφορετικός Μου γράφει μια φίλη με αφορμή ένα γεγονός όπου έχασα χρόνο και χρήμα από μια εγωπαθή συνάδελφο που μου ζήτησε να της κάνω μια χάρη γιατί εκείνη δεν προλάβαινε, έμαθα από την κόρη μου έναν όρο που δεν είχα ξανακούσει. Weaponized incompetence. Εργαλειοποιημένη. Uh, το incompetence σημαίνει ανικανότητα. Ίσως θα άξιζε να συζητηθεί και η εργαλοποιημένη εκτός από την ηθελημένη αβοηθησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που έστειλε αυτό το σύντομο μήνυμα. Έτσι είναι τα μήνυματα που στέλνει ο κόσμο. Σύντομα αυτό το σύντομο μήνυμα. Για να μα δώσει την αφορμή να μιλήσουμε και να μάθουμε για την εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Ας μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο ανικανότητα που σημαίνει incompetence, Α χρησιμοποιήσουμε τον όρο εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να μπορούμε να τον α, αντιπαραβάλουμε με τον όρο μαθημένη αβοηθησία. Learned helplessness. Ε, learned helplessness, παρόλο που σας βάζω τα links θα σας πω εντάχει. Learned helplessness, μαθημένη αβοηθησία, σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει πισθεί, να είναι πεπισμένος λόγω προτέρων τραυματικών εμπειριών ή λόγω υπάρχουσα καταθλιπτική συνθήκη να έχει πιστεί εσφαλμένα, αλλά να έχει πιστεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και ότι δεν έχει πλοίο για αυτόν, δεν έχει οδό. Ένα... ή μου ήρθε φλασιά τώρα, καταλαβαίνετε τη λέξη πλοίο. Λοιπόν, μαθημένη αποθυσία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένα άνθρωπο νιώθει και πιστεύει και είναι πεπισμένο ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να βγει από τη βαλτωμένη συναισθηματικά κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή να διορθώσει, να βελτιώσει τις συνθήκε της ζωής του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα συναισθηματικό σύμπτωμα το οποίο μπορεί να έρχεται μαζί με μια διάγνωση κατάθλιψης, μαζί με μια διάγνωση σύνθετης διαταραχής με τραυματικού στρες, μαζί με μια διαταραχή συναισθήματος. Δηλαδή είναι τόσο καταβεβλημένος ένας άνθρωπος ώστε είναι πεπισμένος ότι δεν μπορεί ούτε να βοηθήσει τον εαυτό του αλλά ούτε και να πάρει βοήθεια από τους άλλους. Ενώ ο όρος εργαλειοποιημένη αβοηθησία ή εργαλειοποιημένη ανυκανότητα... αφορά σε μια εξαιρετικά χειριστική συμπεριφορά που κάνουν διάφοροι άνθρωποι και σε διάφορες συνθήκες και θα μιλήσουμε για αυτές τις συνθήκες στη συνέχεια, στις οποίες με έναν χειριστικό τρόπο και πονηρό τρόπο καταφέρουν να ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις τους, καταφέρουν να ξεφεύγουν από τις ευθύνες τους και να επιβαρύνουν με αυτές τους άλλους προσποιούμενοι ότι δεν ξέρουν πώς να κάνουν κάτι ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι ένα όρο ο οποίο έχει προκύψει ναι, μέσα από τα social media. Έχουν και καλά στοιχεία τα social media. Και όχι μόνο τα α, γνωστά, τα πολύ γνωστά στην Ελλάδα social media όπω είναι το TikTok, το Instagram, το Facebook, το Twitter, το LinkedIn κλπ. Υπάρχουν και κάποιε άλλε πλατφόρμε. Η πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή είναι το Reddit. Παλιά ήταν και το Yahoo Answers, διάφορε πλατφόρμε στι οποίε μπαίνουν οι άνθρωποι και γράφουν ερωτήματα και μπαίνουν άλλοι, άλλοι συνάνθρωποι του, είτε με την ιδιότητα ενό ειδικού, είτε με την ιδιότητα ενό ανθρώπου που ενδιαφέρεται για ένα θέμα και διαβάζει και του γράφουν απαντήσει. Και έτσι μέσα από αυτέ τι πλατφόρμε, ειδικά από το Reddit, έχει τύχει να ακούσω ότι μέχρι και επιστημονικέ um, surveys, που surveys σημαίνει έτσι μια επιδημιολογική μελέτη, μια <Γυσίες> ε, 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 αναφορά σε δεδομένα παίρνονται ακόμη και μέσα από πλατφόρμες όπως το Reddit. Λοιπόν, ε, τι σημαίνει weaponized incompetence, έργα ελοποιημένη αβοηθησία. Όρος λοιπόν εργαλειοποιημένη ανικανότητα ή εργαλειοποιημένη αβοηθησία αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος ε, λέει δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αφού εσύ το κάνεις καλύτερα και ούτω καθεξής. Και συνήθως οι άνθρωποι αναφέρονται στην εργαλειοποιημένη ανικανότητα ή αβοηθησία όταν μιλάνε για ζευγάρια και για το ότι ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άνδρας μπορεί να παρατηρηθεί να το κάνει αυτό στην κοινωνία σήμερα, ε, καταφέρνει παριστάνοντας τον αν ήξερο ή παριστανώντας κάποιον που δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, ε, καταφέρνει να ξεφεύγει από το βάρος των οικιακών εργασιών που του αναλογεί και των ευθυνών και έτσι η σχέση να αποκτά μια ανισορροπία ώστε το μέλος εκείνο το οποίο δεν επιδεικνύει εργαλειοποιημένη αβοηθησία να επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Για ποιους λόγου οι άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα το κάνω για να αποφύγουν την υπευθυνότητα τους. Να αποφύγουν, για παράδειγμα, να πλύνουν τα πιάτα. Να αποφύγουν να κάνουν δουλειέ στο σπίτι. Να, απο, να αποφύγουν οικονομικές ευθύνε ή συναισθηματικό βάρος. Οι άνθρωποι προσποιούνται. Αβοηθησία, εργαλειοποιούν την αβοηθησία, χρησιμοποιούν την εργαλειοποιημένη ανικανότητα προκειμένου να αποφύγουν να, ασκ, να νιώσουν άσχημα, να νιώσουν άβολα. Ε, το να αποφύγεις να κάνεις κάτι ε, μπορεί να σε γλιτώσει από το να νιώσεις πιεσμένος πιεσμένη ή να νιώσεις α, να, ότι δυσκολεύεσαι για να κάνεις κάτι ή από τον κόπο, ουσιαστικά τον πνευματικό και ψυχικό κόπο του να φέρεις εις πέρας κάποια πράγματα. Επίσης, η εργαλειοποιημένη αβοηθησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει κάποιος προσοχή από κάποιο άλλο πρόσωπο, δηλαδή να να προσεγγίζω τον άλλον, μια φίλη μου για παράδειγμα ένα φίλο μου... μεταφέροντας συνεχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζω... τα οποία δεν μπορώ να επιλύσω και δεν ξέρω πώς να βγω... από αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι και το καθεξής. Είναι και ένα μέσο η εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να μα δώσουν προσοχή οι άλλοι. Ένα τοξικό μέσο για να μα δώσουν προσοχή οι άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι όμω που το κάνουν. Και επίση κάποιοι άλλοι άνθρωποι ε, χρησιμοποιούν την εργαλοποιημένη αβοηθησία προκειμένου να έχουν τον έλεγχο μέσα στη σχέση. Ε, οπωσδήποτε η χειριστικότητα, το να χειρίζομαι τον άλλον, το να ξεγελάω τον άλλον ώστε να κάνει τις δικές μου υποχρεώσεις και να αναλαμβάνει τις δικές μου ευθύνες, είναι μία έμμεση μορφή ελέγχου. Ε, χρειάζεται έτσι μια προσοχή... ούτω ώστε να μην ε, κα, κακοχαρακτηρίσουμε κάποιους ανθρώπους... να μην τους ε, ε, κατηγορήσουμε ότι εργαλειοποιούν την αβοηθησία τους... όταν έχουν πραγματική αβοηθησία. Δηλαδή ε, είναι εντελώς διαφορετική συνθήκη... κάποιος να είναι σε βαθιά κατάθλιψη... Να υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, να είναι όντω σε μια θέση που να μην μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά και να χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και ίσω και ε, αντικαταθλιπτική αγωγή παράλληλα από ψυχέτρο. Από τι ηθίκε εκείνε τι οποίε μια χαρά είναι ο άλλο, απλώ κάνει πω δεν καταλαβαίνει. Ε, να πούμε μερικά παραδείγματα για το πώ μιλάει κάποιος ο οποίο εργαλειοποιεί την αβοηθησία. Μπορεί να πει «Δεν έχω καμιά ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Μήπω μήπως να το έκανες εσύ» ή «Δεν είμαι καλός σε αυτό. Δεν είμαι καλός στο μαγείρεμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να μαγειρεύω καλά. Μήπως να μαγειρεύεις εσύ» ή «Μα αυτό το πράγμα είναι, είναι κάτι το οποίο το καταφέρνεις πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι στο οποίο είσαι υπέροχο. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό όταν ήμουν μικρή που ήταν μια παρέα ανθρώπων ρε παιδί μου και είχε έναν που οδηγούσε. Και αυτό που οδηγούσε στην πέμπτη έκτη ώρα που οδηγούσε σε εκείνο το ταξίδι το μακρινό στο road trip είχε σκάσει. Οπότε ένας από τους επιβάτες, ο οποίος θα μπορούσε να έχει οδηγήσει αυτός αλλά επέλεξε <laughs> να μην οδηγήσει, λέει ε, δεν πειράζει που, που δεν οδηγήσα εγώ και οδηγάει αυτό, αφού του αρέσει πολύ να οδηγάει. Και θυμάμαι ότι ο οδηγό είχε σκάσει στα γέλια με παράπονο. Ήταν έτσι ένα γέλιο γελόκλαμα του στήλα. Α πούμε, τι μου λέει τώρα, Μου φόρτωσε την οδήγηση και μου λέει και από παρότι μου αρέσει να οδηγάω. Λοιπόν, ε, το να μα πει, πει κάποιο ότι, Α, εδώ αυτό είναι το ταλέντο σου. Είναι το ταλέντο σου η μαγειρική, οπότε θα σε αφήσω να το κάνει εσύ που το κάνει καλύτερα. Ε, μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά είμαι αργό. Είμαι αργή και αν το κάνω, θα κάνω πολύ ώρα να τελειώσω. Ενώ αν το κάνει εσύ, θα το κάνει πιο γρήγορα. Ή θυμάσαι την προηγούμενη φορά που πήγα να κάνω κάτι, να κάνω, ξέρω εγώ, να καθαρίσω ή να σκουπίσω ή να σφουγγαρίσω και τα έκανα χάλια. Θε να τα κάνω ξανά χάλια? Αυτή είναι η εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Ε, μπορεί για παράδειγμα να. Να, να πει στον άλλο, ρε παιδί μου, ε, μπορείς να αναλάβεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και να έρχεται ο άλλος από το σούπερ μάρκετ και να φέρνει τα μισά από αυτά που έχει στη λίστα. Ή να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να παίρνει 17 φορές τηλέφωνο και να ρωτάει αυτά που γράφει ακριβώς πάνω στη λίστα. Δεν ξέρω αν έχει κόσμο που θα τα φανταζούμε έχει. Ή να γυρνάει από το σούπερ μάρκετ και να αναλάβει να, να, βάλει τα ψώνια στη θέση τους και να τα βάζει άλλων Δηλαδή να βάζει, ξέρω εγώ, το χαρτί εκεί που βάζουν το αλεύρι, να βάζει το βούτυρο εκτός του ψυγείου, τέλο πάντων να κάνει επίτηδε βλακίες... ούτω ώστε να τσαντιστεί εσύ και να πει: Άσε με, άσε, δεν τα καταφέρνει, θα τα κάνω εγώ. Εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Ε, ή το, το κλασικότατο παράδειγμα με τα πιάτα, είναι ένα ζευγάρι ας πούμε και λένε, λέει ο ένας τον άλλον, τέλο δηλαδή, πάντων αποφασίζουν ότι ο ένας από τους δύο θα κάνει τα πιάτα. Και εκείνος που αναλαμβάνει να κάνει τα πιάτα, περνάνε τρει μέρες, τέσσερι μέρες και δεν κάνει τα πιάτα, δεν μπλένει τα πιάτα. Τσουβαλιάζουν τα πιάτα στο νεροχή του, οπότε σηκώνεται σε κάποια φάση ο άλλος και πάει και κάνει τα πιάτα. Γιατί έχει απειβδίσει που για τόσο καιρό δεν έχει κάνει τα πιάτα. Τι θυμήθηκα τώρα, είχα έναν θεραπευόμενο, μιλάμε τώρα, που Ήμουνα έγκυο στην Κυριακή. Την Κυριακή, δηλαδή πριν 24 χρόνια. Ο οποίο ήταν ένα κύριο που το επάγγελμα του ήταν ε, επιπλοποιό. Έφτιαχνε έπιπλα για κουζίνε. Ξέρω πώ το λένε στη δημοτική. Λοιπόν, ξέχασα και πώ το λένε στα Κυπριακά τώρα. Ο οποίο είχε έρθει για ένα άλλο ζήτημα. Είχε ένα θέμα με άγχο, με γενικευμένη αχώδη διαταραχή κλπ. Και ήρθε και το λύσαμε το πρόβλημα του. Οπότε σε κάποια φάση έρχεται και η γυναίκα του και μου λέει: Ξέρει, έχω ένα ντουλαπάκι. Έχουμε κάνει και το δικό μα το σπίτι. Και ε, υπάρχει ένα ντουλαπάκι πάνω από τον εξαριστήρα. Ο εξαριστήρα δεν ξέρω πώ το λέτε εσεί. Είναι αυτή η συσκευή που είναι πάνω από, τα, από την αιστεία που μαγειρεύει για να τραβάει τι μυρωδίε. Και λέει, ε, όταν είχε τελειώσει τα τουλάπια στην κουζίνα, δεν, είχε, δεν τον είχαν εγκαταστήσει οι μάστορε στον εξαριστήρα, και είπε ο άντρας μου ότι να έρθουν να βάλουν τον εξαριστήρα και θα βάλουν τον τουλαπάκι από πάνω, να μην, μην χάσει και εκεί πέρα κοινό. Και έχει δύο χρόνια που του λέω κάθε μέρα για τον τουλαπάκι και αυτός δεν το βάζει. Έρχεται αυτό το ραντεβού την επόμενη φορά και του λέω: Μου είπε η γυναίκα σου για τον τουλαπάκι, α σου είπε και σένα μου λέει. Του λέω: Ναι, μου είπε, γιατί δεν το βάζει. Ξεχνάω μου λέει. Του λέω σου μια, σου δυο, σου είπε σούπε σου σούπε τέσσερι, σου πέντε, σου δέκα και ξεχνά. Δεν σε δέχομαι ξανά στο γραφείο αν δεν βάλει τον τουλαμπάκι. Να δείτε τι ωραία που το βάλε. Θα μου πείτε γιατί δεν το έβαζε. Από εργαλειοποιημένη αποθυσία. Ήταν ο τρόπο του να κάνει αντίσταση. Ήταν ο τρόπο του να έχει έλεγχο πάνω στη γυναίκα του. Ήταν ο τρόπο του να αντιδράσει πάνω στη γυναίκα του για το όποια παράπονα έχει από τη γυναίκα του. Και έλεγε: Ξεχνάω. Και του λέω: Εμπιστεύω ότι ξεχνά. Αλλά δεν ξεχνά κατά λάθο. Ξεχνά γιατί δεν θες να το κάνει. Και επειδή δεν θε να το κάνει, ξεχνά και δεν βρίσκει χρόνο να το κάνει. Γιατί το έκανε τον είπα Εγώ δεν σε ξαναδέχομαι. Εγώ δε, του είπα δεν σε ξαναδέχομαι, επειδή αυτό ήταν, ήταν, πολύ ενθουσιασμένο για το γεγονό ότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ερχόμενο στη ψυχοθεραπεία είχε αρχίσει να ανακουφίζεται από το πρόβλημα που είχε. Και σου λέει τώρα, άμα με, δεν με ξαναδεχθεί, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. 15 χρόνια το είχε εκείνο το πρόβλημα. Έχω 15 χρόνια αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είχε ένα θέμα. Πώ να σα το πω. Προσπαθώ να διατηρήσω το, το απόρριτο του ανθρώπου. Είχε ένα πρόβλημα ε, που τον προκατάλαβαν κάποιο φόβο ότι αν τυχόν δεν πάω στην τουαλέτα το πρωί πρωτού πάω δουλειά, μετά θα χρειαστεί να πάω στην τουαλέτα και δεν θα έχω που, θα πάω, που να πάω. Οπότε ξυπνούσε τρει-τέσσερι ώρε πριν από την ώρα που θα πήγαινε δουλειά, για να είναι σίγουρο πώ θα πάει στην τουαλέτα πριν να πάει δουλειά. Κάτι το οποίο τον άφηνε χωρί ύπνο και τον ταλαιπωρούσε. Και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία αυτή. Το θέλω πριν 24 χρόνια κουβέντα. Λοιπόν, και ε, ενώ ήταν ε, πολύ εύκολο για αυτό να βάλει έναν τουλαπάκι, έβαζε καθημερινά πόσα αντουλάπακια σε άλλα σπίτια, ξεχνούσα. Αυτό είναι εργαλειοποιημένη ανικανότητα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, επίσης ένα άλλο, ένα άλλο παράδειγμα εργαλοποιημένη σαν είναι να πρέπει να πάρετε μια απόφαση σαν ζευγάρι ή σαν ομάδα και ο ένας από τους δύο, αυτός που εργαλοποιεί την ανικανότητα του να λέει δεν καταλαβαίνω την κατάσταση, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να έχω γνώμη γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Οπότε αποφεύγει να συνεισφέρει στο να ληφθεί η απόφαση και αφήνει τον decision making αφήνει την ευθύνη της λήψης απόφασης στον άλλο, η οποία λήψη απόφασης είναι μια εξαιρετικά κουραστική, διανοητικά και συναισθηματικά εργασία. Το πιο κουραστικό πράγμα που έχει να κάνει ένας άνθρωπος είναι να παίρνει αποφάσεις. Τη μεγαλύτερη εγκεφαλική ενέργεια την καταναλώνουμε όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Μία απόφαση από το τι θα μαγειρέψω σήμερα, μέχρι του σε ποιο σχολείο θα εγγράψουμε το παιδί, μέχρι που μήπως πρέπει να αλλάξουμε σπίτι, ξέρω εγώ ε, αν κάποιος ενοικιάζει σπίτι και ε, ε, υπάρχει κάποια δυσκολία με το σπίτι, μήπως πρέπει να αφήσουμε αυτό το σπίτι και να βρούμε ένα άλλο σπίτι ή μήπως πρέπει να φύγουμε από αυτό το σπίτι. Ας πούμε τώρα μου έρχονται στο μυαλό παραδείγματα ζευγαριών οι οποίοι ζουν ή από πάνω από τους γονείς του ενό ή του άλλου ή τι από κάτω, δηλαδή αυτέ οι οικογενειακέ πολυκατοικίε. Που πρέπει ένα ζευγάρι να αποφασίσει ρε παιδί μου, θα μείνουν στην τοξική οικογενειακή πολυκατοικία, αν θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Μου έχει τύχει στο γραφείο πολλέ φορέ να συστήνω σε ζευγάρια: Σηκωθείτε και φύγετε. Νοικιάστε το σπίτι σα σε άλλου και εσεί νοικιάστε αλλού. Και ο ένα από του δύο να λέει: Δεν ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα. Ό,τι πει ο άνδρα μου, ό,τι πει η γυναίκα μου. Αυτό είναι επίσης weaponized incompetence. Είναι εργαλοποιημένη αβοηθησία ούτω ώστε να μην συμμετέχω στη διαδικασία λήψη απόφασης και να μην φέρω και την ευθύνη μετά και να έρχομαι εκ των υστέρων να σου λέω «Α, ήθελες να μετακομίσουμε, κοίτα τώρα τι τραβάμε». Μία οποιαδήποτε σχέση, είτε φιλική, είτε εργασιακή σχέση, συναδελφική σχέση, η συνεταιρική σχέση. Έχει άνθρωπου που έχουν συνεταιρισμού. Είναι δύο άνθρωποι και έχουν μαζί μια δουλειά. Είτε μια ένα οικογενειακή σχέση, ένα γάμος, μια συγκατοίκηση. Όταν ο ένας από τους δύο χρησιμοποιεί την εργαλειοποιημένη αβοηθησία, μπορεί να φθαρεί πάρα πολύ η σχέση. Μπορεί να πάθει ζημιά σχέση, γιατί αυτό προκαλεί μια ανισορροπία μέσα στη σχέση, και όταν ο ένα από του δύο φορτώνεται πολλέ περισσότερε ευθύνε, υποχρεώσει και κόπους από τον άλλον, αυτή η ανισορροπία φθείρει τη σχέση. Και γιατί εκείνο ο οποίο αδικείται, χωρί να το θέλει, αρχίζει μέσα του να νιώθει πικρία για τον άλλον και να νιώθει αρνητικότητα για τον άλλον. Όταν ο σύντροφός μας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνε που του αναλογούν. Άνδρας ή γυναίκα, προσέξτε, δεν χρησιμοποιώ φίλο. Και δεν έχει σχέση το φίλο σε αυτά, έχει σχέση η προσωπικότητα του ανθρώπου και τι χαρακτήρα έχει και αν είναι χειριστικός ή όχι. Αν ο σύντροφος μας με χειριστικότητα και με όπλο την εργαλειοποιημένη αβοηθησία, μας φορτώνει ένα σωρό δουλειές, είναι ανθρώπινο να μην είμαστε και ιδιαίτερα θερμοί απέναντί του και να νιώθουμε και πολύ όμορφα. Το αρνητικό συνέστημα, το μίσος αν θέλετε, δημιουργείται από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το, από, να, να, το κάνεις επίτηδες. Όταν αδικείσαι, δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα μέσα σου. Η αδικία προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Frustration, ματέωση. Ματέωση σημαίνει να απογοητεύομαι, να στενοχωριέμαι. Και αν μαζευτεί ματαίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί μέχρι και κατά, κατάθλιψη να, να εκδηλώσει ένας άνθρωπος. Ή να σταματήσει να εμπιστεύεται τον άλλο. Πώς μπορείς να νιώθεις εμπιστοσύνη να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνε του. Με έναν άνθρωπο ο οποίος σου φορτώνει όλα τα βάρη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε συμπονεί και να σκεφτεί, ρε παιδί μου... Κουρασμένη αυτή η κοπέλα, κουρασμένο αυτό ο άντρα. Είναι κρίμα. Δουλεύει τόσε ώρε, κάνει τόσα πράγματα. Να μην του φορτώσω, να μην τι φορτώσω. Επίση προκαλεί και συγκρούσει αυτό το πράγμα. Και να ξέρετε ότι η κούραση, η κούραση το να είναι κάποιο πολύ κουρασμένο και σωματικά και διανοητικά κάνει πολύ πιο δύσκολο τη διαχείριση των συναισθημάτων και πολύ πιο εύκολα θα ξεφύγουμε άμα είμα είμαστε κουρασμένοι και θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω και θα ρίξουμε και κανένα καρφί και θα κάνουμε και καμιά παθητική επιθετικότητα και θα ρίξουμε και κανένα μπινελίκι και θα υπάρξει σύγκρουση μέσα στη σχέση. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, η επικοινωνία χαλάει μέσα στο ζευγάρι ή μέσα στους φίλους που επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί άμα δεν είσαι ίσιος και δεν είσαι ανοιχτό και δεν είσαι καθαρό, πώ μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πώ μπορώ να, επικοινωνήσω μαζί σου, αν άλλα σου λέω, άλλα μου λε, αν προσποιήσει ότι δεν ξέρει και δεν μπορεί και αυγάζει την ουρά σου απ' έξω ουσιαστικά. Επίση, μπορεί ένα ζευγάρι ή δύο φίλου, αυτή η εργαλειοποιημένη αβοηθησία, να του οδηγήσει, και στο να σταματήσουν πλέον να συνδέονται, να, 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 τελειώσει η σχέση. Όταν αδικούμε έναν άνθρωπο και όταν το φορτώνουμε με τις δικές μας ευθύνες και υποχρεώσεις, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ καλοήθης, μπορεί να έχει και μια τάση συνεξάρτησης, να είναι και λίγο άνθρωπο ευχαριστητής, people pleaser, κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει. Μπορεί η τελευταία αυτή η φορά που χρησιμοποιούμε χειριστικά την εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να του φορτώσουμε τα βάρια μας δεν είναι η σταγόνα από την οποία θα ξεχυλίσει το ποτήρι. Και μετά ο ποταμός να μην έχει επιστροφή. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σε σχέση μαζί μας επιδεικνύει εργαλειοποιημένη αβοηθησία... Πρώτα απ' όλα πρέπει εμεί ήδη να το αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και να, συνειδ... να, κάνουμε το διαχωρισμό για το αν πρόκειται για εργαλειοποιημένη βοηθησία ή για μαθημένη βοηθησία. Σα λέω στην περιγραφή του βίντεο αυτού θα υπάρχουν τα links, οι σύνδεσμοι με τα άλλα βίντεο στο κανάλι, στο οποίο εξηγώ τι σημαίνει μαθημένη βοηθησία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εργαλειοποιημένη αβοηθησία, να καταλάβουμε τι σημαίνει μαθημένη αβοηθησία και να μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Αν δεν μπορούμε από μόνοι μα, θα πάρουμε τη βοήθεια ενό ειδικού. Και όταν ένα ζευγάρι πάει για ψυχοθεραπεία ζευγαριού, είναι ένα από τα θέματα τα οποία εξετάζει το ζευγάρι μαζί με το θεραπευτή ζευγαριού όσον αφορά στις δυναμικές του σχέσεων. Και αν υπάρχει χειριστικότητα κάποιας μορφής όπως αυτή τη εργαλειοποιημένη αβοηθησία είναι κάτι που εντοπίζεται μέσα από τη θεραπεία ζευγαριού. Χρειάζεται να το εντοπίσουμε, να το συζητήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε στο σύντροφο και να πούμε ότι ή στον συνάδελφο ή στον συνεργάτη, τον την συνάδελφο συνεργάτη, να πούμε ότι έχω ο, παρατηρήσει ότι κάθε φορά που αναλαμβάνει ένα project ή κάθε φορά που λες ότι θα κάνεις μια δουλειά, βρίσκεις κάποιο τρόπο για να μου τη φορτώσεις. Και αυτό με επιβαρύνει και αυτό με δυσκολεύει και αυτό με έχει κάνει να νιώθω αρνητικά συναισθήματα μέσα μου και σου το λέω και σου δίνω ανατροφοδότηση γι' αυτό. Και όταν το πούμε να έχουμε την επικοινωνιακή ικανότητα να ακούσουμε ενεργά πώς θα αποκριθεί ή πώς θα αντιδράσει αυτός. Οι καλοήθεις άνθρωποι θα αποκριθούν οι κακοήθεις άνθρωποι θα αντιδράσουν ίσως με θυμό, ίσως με παθητική επιθετικότητα, ίσως με προβολές, ίσως με το να μας κατηγορήσουν. Την εργαλειοποιημένη αβοηθησία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ένας άνθρωπος που δεν είναι ναρκιστή, που δεν έχει κακοήθεια, αλλά να το κάνει λόγω του ότι έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει παρατηρήσει, ξέρω εγώ, το γονιό του ίδιου φίλου να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μια κοπέλα μπορεί να έχει μεγαλώσει παρατηρώντας τη μάνα της να, να, λέει συνέχεια στον πατέρα τη: Μα εγώ δεν ξέρω από οικονομικά θέματα, μα εγώ δεν ξέρω από τράπεζε, μα εγώ δεν ξέρω από λογαριασμού, μα εγώ δεν ξέρω από το ένα, δεν ξέρω από το άλλο και να του φορτώνει όλα τα διαδικαστικά και αυτά τη γραφειοκρατία που είναι πολύ βαριά. Ή να, ένα αγόρι να μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο να παρατηρεί τον πατέρα του, να λέει: Μα εγώ δεν ξέρω πώ να σφουγγαρίσω, δεν θα σφουγγαρίσω, δεν ξέρω πώ να σκουπίσω, δεν θα σκουπίσω, δεν ξέρω πώ να μαγειρέψω. Ή άμα, αποφα... άμα, άμα του του άμα, άμα, πει να μαγειρέψει, να μαγειρεύει φαγητά τα οποία δεν τρώγονται ή δεν είναι καθόλου γυνά, και δηλαδή, ναι, 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 ή και μπορεί και το γονιό του αντίθετου φίλου. Συνήθως τα παιδιά, α, τα κορίτσια ταυτίζονται με συμπεριφορές της μάνας είτε αντιγράφοντας τες μέσω της μίμησης είτε κάνοντας ακριβώς το αντίθετο μέσω της αντίδρασης και τα αγόρια συνήθω ασχολούνται με συμπεριφορέ, μιμούνται συμπεριφορέ του πατέρα ή πάνε εντελώ κόντρα σε συμπεριφορέ του πατέρα χωρί αυτό να είναι απόλυτο. Ε, οι καινούργιε μελέτε τη εξελιχτικής ψυχολογία δείχνουν ότι και τα δύο φύλλα α, μπορεί να, να έχουν τη μητέρα ως παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή... ή τον πατέρα προς παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή. Και επίσης οι καινούργιες μελέτες εστιάζουν στο ότι... και τονίζουν ότι είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος και των δύο γονιών... όταν υπάρχουν δύο γονεί και ότι δεν είναι υγιές για ένα παιδί... να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν δύο γονεί και τον γονεϊκό ρόλο τον επιφορτίζεται μόνο ο ένας και ο άλλος είναι χαλαρός επισκέπτης. Δεν είναι healthy, δεν είναι υγιές παράδειγμα μίμησης για τα παιδιά. Και έχει βρεθεί ότι οι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, τις οποίες ο μονογονιός είτε η μητέρα που μεγαλώνει τα παιδιά μόνη της, είτε ο πατέρας που μεγαλώνει τα παιδιά μόνος του είναι ισορροπημένος άνθρωπος, να μπορούν να μοιράζονται καλύτερα υπευθυνότητε και εργασίε στη μελλοντική του σχέση παρά παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο ένα από του δύο τα κάνει όλα και ο άλλο ήταν πασά στα Γιάννενα ή δεν ξέρω εγώ, μιλέδι. Λοιπόν, και ε, είπαμε ότι το εντοπίζουμε πρώτα αν υπάρχει αυτό το στοιχείο το χειριστικό της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας. Κάνουμε μία, α, δίνουμε ανατροφοδότηση, ακούμε ενεργά την αντίδραση-απόκριση του άλλου προσώπου. Ε, αποφασίζουμε ε, ότι πρέπει να βάλουμε κάποια όρια και βάζουμε κάποια όρια και λέμε ε, «περιμένω από εσένα ότι θα το κάνεις αυτό και αν δεν το κάνεις αυτό, ε, δεν μπορώ να το δεχτώ, δεν δέχομαι να μην το κάνεις». Όπως είπα εγώ στον κύριο, «αν δεν βάλεις τον τουλπαλαπάκι της γυναίκας σου, δεν σε δέχομαι ξανά στο γραφείο». Άμα με πάρει η γυναίκα σου τηλέφωνο και μου πει ότι έβαλε τον τουλαπάκι, να σου κλείσω ραντεβού. Αυτό του είχα πει. Ε, φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις αυτό μέσα σε μια συζυγική σχέση. Άλλο η θεραπευτική σχέση, πολύ πιο εύκολη η θεραπευτική σχέση. Πολύ πιο εύκολα η ψυχολόγος θα βάλει όρια στο θεραπευόμενο, παρά η σύζυγος ή ο σύζυγος να βάλει όρια στον στη σύζυγο. Ε, όμως αξίζει τον κόπο να βάζουμε όρια. Αξίζει τον κόπο να βάζουμε όρια, να βάζουμε όρια αφιχτά και να τα εννοούμε τα όρια. Και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός ειδικού, ενός ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγου ψυχοθεραπευτή που να δουλεύει με ζευγαρία, γιατί αυτά τα όρια καταγράφονται στη θεραπεία. Εγώ θυμάμαι όταν έκανα θεραπεία ζευγαριών, κάναμε και πρωτόκολλα. Κάναμε και συμφωνίε και τα υπογράφαμε κιόλα. Τα δαχτυλογραφούσα εγώ στον υπολογιστή και τα εκτύπωνα και κάναμε συμφωνίε. Ακόμη και για τα πιάτα. Ακόμη και για το ποιο θα βγάζει έξω τα σκουπίδια, ακόμη και για το ποιο θα πηγαίνει το τάδε παιδί στο τάδε φροντιστήριο και το άλλο παιδί στο άλλο φροντιστήριο. Δηλαδή, κάναμε ε, μία πολύ έτσι ε, επί του συζήτηση και ε, μοιράζαμε τις δουλειέ. Και υπέγραφαν και οι δύο ότι εγώ θα κάνω αυτέ τι δουλειέ που έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, και εγώ δεν θα κάνω τι δουλειέ που έπρεπε να κάνει ο άλλο και δεν έκανε όπως έκανα όπω έκανα προηγουμένω. Να αναλάβει ο καθένα τι ευθύνε του. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Σα συστήνω το βιβλίο μου να μείνω, ένα φύγω. Το οποίο μπορείτε να το βρείτε online στο κατάστημα Prince Frog αυτή τη στιγμή, μέχρι να επανεκδοθεί. Που εκεί στο βιβλίο. Μιλώ για διάφορε περιστάσει τι οποίε χρειάζεται ένα ζευγάρι να πάει σε θεραπεία ζευγαριού και κάποιε άλλε περιστάσει που μπορεί κάποιο διαβάζοντα το βιβλίο να καταλάβει ότι ούτε και η θεραπεία δεν θα του βοηθήσει. Σε τέτοιε καταστάσει μπορεί να βοηθήσει η θεραπεία. Και επίση ε, βάζουμε όρια και μετά επανερχόμαστε και βλέπουμε πώ πάντα πράγματα. Και πολύ βασικό, δίνουμε θετική ανατροφοδότηση. Αν βλέπουμε ότι το πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε καθιονδήποτε τρόπο αρχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη του την ευθύνη τη και αρχίζει να κάνει πρόοδο, δίνουμε θετική ανατροφοδότηση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η θετική ανατροφοδότηση. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πολύ σήμερα που το έκανε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που βγάλε τα σκουπίδια. Σε ευχαριστώ που τιμά την συμφωνία μα να κάνει αυτέ τι δουλειέ. Σε ευχαριστώ που, 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 που κάνει προσπάθεια ούτω ώστε μεταξύ μα, όπω έχουμε συμφωνήσει, να εξισορροπήσουμε τι ευθύνε. Όχι σε ευχαριστώ γιατί κάνει κάτι που θα έπρεπε να κάνω εγώ. Όχι, σε ευχαριστώ που σε βλέπω να βάζεις προσπάθεια να επιτύχεις αυτό που συμφωνήσαμε μαζί να επιτύχουμε. Η θετική ανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική. Όλη η μέρα ακούμε κατηγόριες, όλη η μέρα ακούμε επικρίσεις. Σας ακούσουμε και έναν μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος ακούγοντας αυτό το βίντεο αρχίσει να υποψιάζεται μήπως ο ίδιος α, κάνει αυτή τη χειριστική συμπεριφορά της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας, θα βοηθηθεί ιδιαιτέρως να ρωτήσει κάποιον ειδικό για το θέμα. Γιατί πολύ συχνά με ρωτάτε κάτω από τα βίντεο, σε σχόλια... Ε, μήπω είμαι ένα αρκισισιστή, μήπω είμαι ένα αρκισίστρια, είδα αυτό το βίντεο και προβληματίζομαι. Μήπω έχω αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό. Σίγουρα η ψυχοθεραπεία και η διαζώση, στη συνάντηση με κάποιον ειδικό ή μέσω διαδικτύου, δεν ξέρω καθένα πώ δουλεύει, θα μα βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μα. Δηλαδή, μία ψυχοθεραπευτική σχέση βοηθάει και, και με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται ένα καθρέφτη θεραπευτική σχέση, στην οποία μπορεί να πάρει ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά σου. Και γι' αυτό το λόγο οι θεραπευτικές συναντήσεις γίνονται μια φορά τη βδομάδα συνήθως, για να υπάρχει μια κανονικότητα στη συχνότητα των συναντήσεων και να αποκτηθεί μια ουσιαστική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, ούτω ώστε στο εδώ και τώρα της θεραπευτικής σχέσης να μπορεί ο θεραπευτής να παρατηρήσει τέτοιες πρακτικές. Γιατί αυτός που χρησιμοποιεί εργαλειοποιημένη αβοηθησία, η εργαλοποιημένη ανικανότητα θα το κάνει και στη θεραπεία. Θα το κάνει μέσα στη θεραπευτική σχέση. Και το πιο θεραπευτικό που υπάρχει μέσα στη ψυχοθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση που όσο πιο καλός είναι ο θεραπευτής τόσο πιο πολύ την επιμελείται και χρησιμοποιεί και το κομμάτι του εδώ και τώρα. Δηλαδή το τι, σε βλέπω να κάνει τώρα, τι σε παρακολουθώ να κάνει τώρα στη μεταξύ μας σχέση. Καταλάβατε τι εννοώ. Πάει κάποιο μόνο του στο ψυχολόγο και λέει διάφορα. Ο Τάδε είπε, η μάνα μου είπε έτσι, μου είπε έτσι, ο πατέρα μου είπε έτσι, ο άλλο μου κάνει έτσι κλπ. Και, και, και μερικοί λέτε, μα, μα πώ μπορεί ένα ψυχολόγο να είναι αντικειμενικό, αφού πάει κάποιο και μιλάει για άλλου. Μπορεί ένα ψυχολόγο να χρησιμοποιήσει τη μεταξύ του σχέση, τη θεραπευτική σχέση που έχει με το θεραπευόμενο ή τη θεραπευόμενη, για να παρατηρήσει μοτίβα και συμπεριφορέ και να μπορεί να γνωρίσει το θεραπευόμενο μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Γιατί τον ίδιο εαυτό κουβαλούμε και τον παίρνουμε παντού. Και ίσως σε μια καινούργια γνωριμία, μόλις θα δούμε ένα ψυχολόγο για πρώτη φορά, η δεύτερη φορά, η τρίτη, να είμαστε μαζεμένοι, αλλά άμα εξοικειωθούμε με τον θεραπευτή, γι' αυτό χρειάζονται λίγο περισσότερες συναντήσεις, τότε βγαίνει αβίαστα προς τα έξω ο πραγματικός μας εαυτός και ένας καλός θεραπευτής θα έχει έτσι την προσοχή του εστιασμένη, την προσοχή τη εστιασμένη, ώστε να παρατηρήσει αυτά τα μοτίβα στι συμπεριφορέ και να τα χρησιμοποιήσει θεραπευτικά υπέρ μα. Μα το εύχομαι. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο επειδή έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα τρία βίντεο, ήταν έτσι λίγο ανάλογα των συνθήκων και των περιστάσεων και το βίντεο το επικαιρικό που κάναμε για προχθές για την δολοφονία του Αντώνη και το live που κάναμε μετά για την ακύρωση συναισθημάτων και το η ελεγεία για τη θεία μου α, και το, το πρώτο επεισόδιο του podcast της νέας σεζόν α, που έχει έτσι μια ψυχολογική ανασκόπηση του καλοκαιριού του 2023 και μιλάει για τα φαινόμενα του ρατσισμού και τα φαινόμενα των πυρκαγιών και το στοίχημα της ευδαιμονίας είχαν έτσι αρκετά βεβαρημένο α, βάθος. ...επιβαρημένο βάθος. Τι λέω γυναίκα, πραγματικά πρέπει να ανοίξω κανένα λεξικό. Ή, ήταν έτσι αρκετά συναισθηματικά επιβαρημένα θέματα. Οπότε σήμερα διάλεξα αυτό που είναι έτσι ένα πιο πρακτικό θέμα και λίγο πιο ανάλαφρο... ...γιατί ναι, λυπούμαστε, στεναχωριόμαστε για τα πράγματα που συμβαίνουν... ...δεν τα ξεχνούμε, όμως καλούμαστε και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας ο καθένας, δηλαδή η ζωή συνεχίζεται, πρέπει να κάνεις τις δουλειέ σου, πρέπει να αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, οπότε ε, θεώρησα πως αυτό το θέμα θα είναι χρήσιμο ώστε να μην μας φορτώνει κανείς με χειριστικότητα και εργαλειοποιημένη αβοηθησία τις ευθύνε που είναι για πάρτι του και όχι για μας. Χαίρετε.